Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο επεισόδιο στο Πάξι. Είμαι η Ειρήνη και μαζί θα φτιάξουμε σήμερα ντοματόπιτα. Την πίτα του καλοκαιριού, τώρα που οι ντομάτες είναι γλυκές, ζουμερές και τόσο νόστιμες. Τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά τα βρίσκετε αναλυτικά γραμμένα στο paxi.gr και τις ντομάτες τις οποίες επιλέγουμε για αυτή τη συνταγή θέλουμε να είναι γλυκές αλλά σφιχτές, να μην έχουν πολλά υγρά. Χρειάζεται να αφαιρέσω τη φλούδα από τις ντομάτες, για το λόγο αυτό θα τις ζεματίσω, δηλαδή θα τις βάλω για περίπου 3 λεπτά σε βραστό νερό, έτσι ώστε να αποκολληθεί η φλούδα και να μπορέσω να τη βγάλω εύκολα. Τη βγάζω, τη χαράσω στα βρωτά και αφαιρώ τη φλούδα. Προσεκτικά γιατί καίει. Αφαιρώ το κοτσάνι της, την κόβω σε κυβάκια και τη βάζω στο σουρωτήρι και συνεχίζω έτσι με όλες τις ντομάτες. Και αφού τέλειωσα με όλες τις ντομάτες, θα βάλω 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι, θα τις ανακατέψω και θα τις αφήσω για μία ώρα να στραγγίξουν τα υγρά τους. Αυτό το βήμα είναι βασικό και δεν μπορούμε να το παραλείψουμε. Μπορούμε βέβαια να το έχουμε κάνει από την προηγούμενη, διότι διαφορετικά, αν δεν το κάνουμε, όταν θα πάμε να ψήσουμε την πίτα, θα κατεβάσουν οι ντομάτες όλα τα υγρά τους και δεν θα πετύχει, θα γεμίσει υγρά η πίτα μας. Συνεχίζω ζεσταίνοντας το τηγάνι μου λίγο ελαιόλαδο και θα σοτάρω τα κρεμμυδάκια, το ξερό κρεμμύδι και τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Θα τα αφήσω 3-4 λεπτά μέχρι να γίνουν διάφανα. Έτοιμα τα κρεμμύδια, τα βγάζω και θα τα αφήσω να κρυώσουν. Αφού πέρασε η ώρα και έχουν στραγγίξει καλά οι ντομάτες μου, θα τις ρίξω σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτω τα κρεμμύδια που είχα σοτάρει, το μαϊντανό μπόλικο, ρίγανη, δυόσμο και λίγη ζάχαρη να γλυκάνει την ντομάτα. Τα ανακατεύω πρώτα αυτά καλά. Χτυπάω 2 αυγά πρώτα σε ένα μπολάκι και τα προσθέτω και αυτά μέσα στο μείγμα με τις ντομάτες. Θα κόψω σε κυβάκια τη μισή ποσότητα από τη φέτα δοδόνη και θα την προσθέσω και αυτή μέσα. Ρίχνω και μπόλικο πιπεράκι. Αλάτι δεν βάζουμε γιατί έχουμε τη φέτα που το αναπληρώνει. Ξεκινάω τώρα να φτιάξω την πίτα. Παίρνω το ταψί μου, το οποίο θα λαδώσω ελαφρά με ένα πινέλο.
Ξεκινάω να τοποθετώ τα φύλλα, χωριάτικο φύλλο χρησιμοποιώ. Θα βάλω 4, τα οποία τα τοποθετώ κάθετα το ένα με το άλλο, σταυρωτά δηλαδή, και διάμεσα φυσικά πασπαλίζω με λάδι. Με τα χέρια μου βοηθάω να ακουμπήσει καλά το φύλλο στις γωνίες. Δεν ξεχνάω να βάλω και γύρω-γύρω λάδι. Και αφού τέλειωσα με τα φύλλα μου, τώρα ρίχνω τη γέμιση. Την απλώνω σε όλη την επιφάνεια. Κόβω σε κυβάκια και την υπόλοιπη φέτα δοδόνη και τη βάζω τώρα από πάνω. Με ένα πιρούνι τα πιέζω να μην εξέχουν. Γυρίζω τα υπόλοιπα φύλλα που περισσεύουν προς τα μέσα, προς τη γέμιση δηλαδή, να την τυλίξω, και σκεπάζω με τον ίδιο τρόπο σταυρωτά με τα υπόλοιπα 3 φύλλα. Τα φύλλα τα γυρίζω ένα-ένα. Ενδιάμεσα πάντα τα λαδώνω, μεταξύ τους τα φύλλα πρέπει να είναι λαδωμένα. Τώρα τα φύλλα που περισσεύουν θα τα κόψω και τα υπόλοιπα θα τα γυρίσω προς τα μέσα να αγκαλιάσουν την πίτα. Και πριν το βάλω στο φούρνο θα το χαράξω σε κομμάτια, όχι μέχρι κάτω, τα πάνω-πάνω φύλλα και θα το ραντίσω με λίγο μαύρο σουσάμι. Το πασπαλίζω τέλος με λίγο νεράκι και είναι έτοιμο. Το ψήνω στο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου, στις αντιστάσεις, στην κάτω σχάρα, στην τελευταία σχάρα. Η πίτα μου ψήθηκε, θέλει περίπου μία ώρα. Την έχω αφήσει και έχει κρυώσει και τώρα είναι έτοιμη για να την κόψω και να την απολαύσω. Μια εκπληκτική πίτα με το τραγανό φύλλο και μέσα τη ζουμερή και τη ρένια φυσικά με τη φέτα δοδόνη γέμιση. Είναι ιδανική για το καλοκαίρι γιατί είναι και πολύ ελαφριά αυτή η πίτα. Φτιάξτε τη και στείλτε μου φωτογραφίες στο Paxi, κάνοντας tag στις ιστορίες σας στο Paxi.gr ώστε να μπορέσω να τις δω και εγώ και φυσικά να τις αναδημοσιεύσω στα stories του Paxi και να τις δείτε κι εσείς. Μην ξεχνάτε τη συνταγή μπορείτε να τη βρείτε αναλυτικά γραμμένη στο Paxi.gr. Ελπίζω να σας άρεσε και η σημερινή συνταγή. Ευχαριστώ όλους όσους την είδατε και φτάσατε μέχρι τώρα, μέχρι το τέλος. Εμείς θα τα πούμε σε μια επόμενη. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!